Ήψωσε τελικά το μεσαίο δάχτυλό του ο Γιάννης Βαρουφάκης ή όχι, και είχε στόχο τους Γερμανούς ή όχι αυτή η άσεμνη χειρονομία? Και αν ναι, ποιος το ύψωσε τελικά πρώτος, ο Υπουργός Οικονομικών ή η Αφροδίτη της Μήλου, όπως την παρουσίασε το γερμανικό περιοδικό Focus όταν έδειχνε την πόρτα εξόδου στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη? Αυτά τα ερωτήματα ταλανίζουν τα ξένα και ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ο Γιάννης Βαρουφάκης που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω στη γερμανική τηλεόραση ARD που του παρουσίασε το επίμαχο βίντεο από ομιλία του σε συνέδριο στο Ζάγκρεπ το 2013, είπε αμέσως ότι το βίντεο έχει παραποιηθεί. Στη συνέχεια με μήνυμά του στο Twitter αναρωτήθηκε: ενδιαφέρεται κανείς για την αλήθεια? Και παραθέτει link από άρθρο της Frankfurter Allgemeine Zeitung με συνέντευξη του διοργανωτή του συνεδρίου, Σρέκο Χόρβατ, που τονίζει ότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν έκανε άσεμνη χειρονομία κατά των Γερμανών. Όχι, αυτό πρέπει να το πούμε μια για πάντα. Ο Βαρουφάκης δεν σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο κατά των Γερμανών. Σε αυτή την παρουσίαση στο Ζάγκρεπ, ο κύριος Βαρουφάκης μιλούσε για μια χρονική περίοδο, για τον Μάιο του 2010, όταν η Ελλάδα δεν όφιλε στους Γερμανούς φορολογούμενους ούτε ένα ευρώ. Το επιχείρημά του ήταν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να προχωρήσει σε χρεοκοπία κατά των ιδιωτών πιστωτών, αντί να λάβει ένα τεράστιο δάνειο από τους Ευρωπαίους εταίρους της. Το δάχτυλο συνεπώς ήταν εκτός του πλαισίου αυτού και σκόπιμα ερμηνεύτηκε σαν ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών να στράφηκε εναντίον της επιστροφής των χρεών στη Γερμανία και να έδειξε το δάχτυλό του κατά της Γερμανίας. Και λίγο αργότερα ο κύριος Βαρουφάκης ξανατιτίβησε, ανεβάζοντας ολόκληρη την ομιλία του στο Ζάγκρεπ για να βάλει τα πράγματα στη θέση του και γράφοντας: και εδώ είναι το μη αλλοιωμένο από τα δίστακτα μέσα ενημέρωσης βίντεο. My proposal was that Greece should simply announce that it is defaulting, just like Argentina did, within the euro in January 2010, and stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself. Right? Ο Μάρτιν Βέρος, που επιμηλήθηκε το μοντάζ του βίντεο με την ομιλία του Βαρουφάκη, υπερασπίζεται τον Υπουργό Οικονομικών, λέγοντας ότι το γερμανικό ρεπορτάζ παρερμήνευσε τα λεγόμενα του Βαρουφάκη. The fact that only a small excerpt from that video was taken out of context of this debate and presented on German television is an indication of the inability of certain mainstream media and mainstream politics in general to engage with and analyze complicated narratives such as the one that was presented by Yanis Varoufakis at that event. His point was related to events from 2010 when he was in favor of a Greek default within the Eurozone, but this was taken out of context in order to make it seem that he is in favor of not repaying the debt owed to Germany and giving Germany the finger. Therefore, the serious political and economic situation that we are faced with in Europe is being presented as if it is reducible to gestures and posturing. Ο γερμανικός τύπος με μπροστάρει την εφημερίδα Bild είναι πεπισμένος ότι η χειρονομία έγινε και ότι ο Βαρουφάκης πιάστηκε να λέει ψέματα στην εκπομπή του Κινδεριάου, όπως υποστηρίζει στην εφημερίδα Handelsblatt ο Υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας, που ήταν προσκεκλημένος στη γερμανική εκπομπή με τον Υπουργό Οικονομικών. Εμπιστεύομαι την έρευνα της σύνταξης της εκπομπής του Κινδεριάου. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Βαρουφάκης προφανώς δεν είπε την αλήθεια στη γερμανική τηλεόραση. Γίνεται κάθε μέρα όλο και δυσκολότερο να δεχθούμε τον κύριο Βαρουφάκη ως σοβαρό διαπραγματευτικό εταίρο. Η αξιοπιστία του κλονίστηκε για μια ακόμη φορά. Ο Υπουργός προφανώς δεν έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτό το βλέπει κανείς και από το γεγονός ότι με όλο και νέες προτάσεις προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα χρέους της χώρας του, αντί να εφαρμόσει επιτέλους τις συμφωνηθήσεις μεταρρυθμίσεις. Ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν φαίνεται να πτωείται από το πώς τον απαθανατίζουν τα γερμανικά μέσα. Το σατυρικό βίντεο του ZDF για τον Υπουργό Οικονομικών, όπως διαπιστώνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, ξεπέρασε τις 1.700.000 προβολές στο YouTube. Ο Βαρουφάκης είναι πάντα πρόθυμος να ποζάρει για μια selfie και έκανε το χατήρι και στον κομωτή Στέφανο Βασιλάκη. Ο σκητσογράφος Κίπερ Βίλιαμς της εφημερίδας Guardian πάντως βλέπει το δάχτυλο του Βαρουφάκη να υψώνεται στο λόφο της Ακρόπολης.